Ναι, γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Συγγνώμη για τη φασαρία που έκανα. Θέλω απλά λίγο την προσοχή σας γιατί σας έχω ετοιμάσει μία super special κριτική ματινάδα. Τέτοια κατσούνα στη βαρύ δεν έχεις ξαναπιάσει και δά που τη διάλεξες όπου ποθείς θα φτάσει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν έχω πάρει γνώμες γιατί μόλις την έβγαλα, οπότε περιμένω τη δική σας γνώμη και ξαναλέω, δεν είμαι ματινατολόγος, αλλά είμαι πάρα πολύ καλός στο να βγάζω ματινάδες τώρα, τι να λέμε. Τι να λέμε. Ούτε καν. Λοιπόν, σημασία δεν έχει τόσο η ματινάδα μου, όσο αυτή η special στιβαρού τύπου κριτική κατσούνα, την οποία ετοιμάζω να στείλω στο φίλο μου τον Δημήτρη από τη Ρόδο. Γιατί πραγματικά τέτοιες κατσούνες μόνο στο κατσούνες.gr βρίσκεται και πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις φτιάξουμε και εμείς οι ίδιοι. Τόσο ποιοτικές, τόσο βαριές, τόσο στιβαρό τύπου. Πριν σας δείξω έτσι λίγο καλύτερα την κατσούνα, θέλω απλά να σας πω τα τεχνικά της χαρακτηριστικά. Λοιπόν, αφού τα βρω και εγώ γιατί δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Ξυλοπρίνου, 1,26 το ύψος της, 1.700 γραμμάρια το βάρος της. Ενώ είναι μόνο 1,26, είναι 1.700 γραμμάρια το βάρος. Και 13,50 εκατοστά η περίμετρος του ξύλου. Είναι αρκετά βαριά για καθημερινή χρήση. Ο Δημήτρης όμως την επέλεξε. Προφανώς έχει ξαναχρησιμοποιήσει τόσο βαριά κατσούνα και τον βολεύει. Και τώρα απλά θα σας τη δείξω πριν κλείσω το βίντεο γιατί είναι πραγματικά υπέροχη, σκουρόχρωμη. Δείτε εδώ την κούρμπα από πάνω. Ο κορμός της δεν είναι τελείως ευθύς, αλλά δείτε εδώ τι ωραίους ρόζους που κάνει. Μία πραγματικά υπέροχη κατσούνα. Δεν προλάβατε αυτή, ωστόσο έχουμε άλλες τόσες ωραίες και για κάθε χρήση κατσούνες. Κατσούνες.gr, η μεγαλύτερη ποικιλία χειροποίητων κριτικών μπαστούνιών, είναι εκεί και σας περιμένει. Είναι εκεί, είναι εδώ, γιατί εδώ πίσω μου είναι, αλλά εσείς θα το βλέπετε ως εκεί. Γεια σας!